Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλησπέρα σα! Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα, Κούπερ! Κούπερ, γεια σου, αγόρι! Ναι, το χρυσοπά περιφερεια, εσύ Κούπερ τι, να ανέβει πάνω θα σου. Με φάει. Καλησπέρα! Όχι να σε φάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σα, καλώ ήρθατε! Εδώ είμαστε, παρεούλα. Με θυμάστε έτσι κάποτε που τον κυνηγούσα όλη την ώρα. Τώρα θα δείτε πώ θα Κούπερ! Τι ώρα θα τελειώσει εδώ η κατάσταση. Ναι. Καλά να πάρει τώρα. Ναι. Θέλω κι άλλο, κι άλλο. Τρο και ξύλο. Εγώ τι τρώω κανονικά εδώ πέρα το μεταξύ. Αυτό είναι. Κούπερ, τι έχω. Καταρχά μου κάνει αέρα και κρυώνω. Έλα, χοντρέ, έλα από εδώ. Έλα. Νοσόφυλλα που έφαγα. Έλα, τα έφαγε κανονικά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mat φυσικά by Project Future. Εδώ είμαστε παρεούλα και σήμερα. Είναι μεγάλη η παρέα μας όπως βλέπετε. Και θα μεγαλώσει κι άλλο. Και θα μεγαλώσει κι άλλο φυσικά σε πολύ πολύ λίγο γιατί θα υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Έλα εδώ! Γιατί θα υποδεχθούμε τη σημερινή μας καλεσμένη, όπου θέλω να σου πω πριν πεις γι' αυτό και φύγουμε και γρήγορα σε break, γιατί θα έχουμε και unplugged κλπ. Mm-hmm. Ότι εγώ τη Μαρία την Κορέλη, τα μοναδικά μαγαζιά που έχω πάει φέτος είναι το Τόκιο και πριν από μια εβδομάδα που πήγα στο box που ήθελα μετά από πολύ καιρό να δω τις μέλισσες, γιατί θα τις δω πολλά χρόνια. Και ήταν το μοναδικό μαγαζί που έχω πάει και την είδα και λέω: κοίτα να δεις τώρα, παιδί μου. Κάνει φοβερό κέφι στο Τόκιο. Είναι πάρα πολύ καλή και έχει πολύ τον κόσμο της από κάτω. Δηλαδή τη γουστάρει πάρα πολύ ο κόσμος, παιδί μου, και τραγουδάει και χορεύει μαζί της. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ όταν την είδα στην Ελλάδα. Και εδώ τώρα από τι είδα πριν στο backstage, δεν ξέρω, δεν θα πω πολλά, αλλά το unplugged θα είναι. Παιδιά, ναι, φοβερό. Τα ακούγαμε έτσι λιγότερα την πρόβα και αυτά και θα είναι φοβερό. Έλα πάνε εσύ. Έλα πάνε εσύ. Πάμε να φύγουμε, ναι, για Τράπεζα Πειραιώς, παιδιά, φυσικά, Project Future. Μέχρι τώρα, μέσω του Project Future και του Regeneration της Τράπεζας Πειραιώς, έχουν εκπαιδευτεί 3.786 νέοι πτυχιούχοι. Δεν το λες και λίγο. Όχι. Ανακαλύψτε νέους ορίζοντες με έναν πολύ απλό τρόπο. Δηλώνετε συμμετοχή στον 8ο κύκλο και μπορείτε να αποκτήσετε δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να βρείτε μια θέση στην αγορά εργασίας. Μπείτε τώρα στο projectfuture.gr και εκεί θα τα βρείτε όλα. Και μην χάνετε χρόνο, παιδιά. Δηλώστε συμμετοχή τώρα. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Πολύ ωραία τα είπες εσύ. Εμείς θα πάμε να φύγουμε σε ένα. Είσαι έτοιμος να υποδεχτούμε τη Μαρία? Ναι, δεν τον βλέπεις. Πολύ έτοιμος ωραία. Για ύπνο είναι. Εμείς θα πάμε να υποδεχτούμε την Μαρία Κορέλη αμέσως μετά το break. Πάμε να φύγουμε γρήγορα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε παιδιά σε ακόμα ένα Talk to Mat, φυσικά by Project Future Τράπεζα Πειραιώς. Όπως τα λες ακριβώς. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, σε βλέπω όλοι μαζί και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Πριν όμως την υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, να πούμε λίγο για το Project Future, γιατί παιδιά μέσα από το Project Future, σε συνεργασία πάντα με το Regeneration της Τράπεζας Πειραιώς, περισσότερες από 890 επιχειρήσεις σε περιμένουν να εργαστείς. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και το έχουμε πει τόσες φορές, ότι γενικά μιλάμε με νούμερα εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, διεκδικείς νέες ευκαιρίες, δηλώνεις συμμετοχή στον 8ο κύκλο και αποκτάς δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να βρεις μία θέση στην αγορά εργασίας. Projectfuture.gr, παιδιά, μπείτε τώρα για να διεκδικήσετε κι εσείς μία θέση στην αγορά εργασίας. Επιπληρωμή, όπως το έλεγες κι εσύ την προηγούμενη φορά. Ακριβώς. Και τώρα ήρθε η ώρα. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα, όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, το μόνο μαγαζί που έχω πάει φέτος. Όχι, πήγα και στο box, η αλήθεια είναι προχθές, αλλά το μόνο μαγαζί που πήγα φέτος από επιλογή. Ήταν το Τόκιο. Δεν είχα πάει ποτέ στο Τόκιο. Και ήταν ένα από τα πολύ ωραία σχήματα, το αγάπησα πάρα πολύ. Ήταν ο Νίνο που έκανε τα 20 χρόνια και ήταν και η σημερινή μας καλεσμένη, η Μαρία Κορέλη. Δεν θα πω τίποτα από ό,τι έχω στο βιογραφικό εδώ πέρα μπροστά μου αυτή τη στιγμή και όλα τα που λέγεται, θα μας τα πει και η ίδια σε πολύ πολύ λίγο. Αυτό που έχω να σας πω εγώ, ως πελάτης ας πούμε και ως ένας άνθρωπος που ήθελε να πάει και να περάσει καλά, το μόνο σίγουρο είναι παιδιά ότι θα πάτε, θα περάσετε υπέροχα, είναι υπέροχη πάνω στη σκηνή, εκθαμβωτική, ταλέντο φοβερό, φωνή, δεν κουράζεται με τίποτα. Έχει έρθει και με νέο σίγκλ. Έχει έρθει και με νέο σίγγλ, αλλά εγώ ήθελα να πω έτσι τα του καλλιτεχνικού, επί της ουσίας του καλλιτεχνικού, γιατί καλά τα νέα σίγγλ και καλά όλα αυτά, αλλά ρε παιδί μου, ο καλλιτέχνης είναι να βγαίνει και πάνω σκηνή, να βγαίνει live. Και τα δίνει, αλήθεια στο λέω, τα δίνει όλα και κάνει φοβερό κέφι με το που βγαίνει ένα μαγαζί απόψε σηκώνει στον αέρα, κανονικότατα. Λοιπόν,
Πάμε όμως να την υποδεχτούμε. Φύγαμε, ναι. Και να μας πει και για το νέο σίγγλ. Όλα σούπερ. Όλα σούπερ. Μαρία, μας ακούς. Μαρία, μπορείς να έρθεις στην παρέα μας. Γεια σας, Μαρία. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Εμείς είμαστε ίδια σήμερα. Εμείς είμαστε ίδια, κανονικά. Είναι καρμικό. Πραγματικά. Να το ξέρεις αυτό. Να βάλω και εγώ, να είμαστε και οι τρεις. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ σε γνωρίζω από κοντά. Κι εγώ. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Σε απειλεύσα, δεν το ήξερες ότι είχα έρθει. Όχι, αλλά ναι, έχω να σας δώσω τα συγχαρητήρια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις, είναι ένα σχήμα. Και ένα μαγαζί που πραγματικά είχαμε τη χαρά να ξεκινήσουμε μετά από 2 χρόνια αποχής. Που καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο για εμάς όλο αυτό που περάσαμε. Και δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε. Είμαστε μέσα, κάνουμε τα live μας, περνάμε καλά. Και περνάει καλά και ο κόσμος, οπότε συμβαίνει έτσι αυτή η αλληλεπίδραση. Ωραία. Είχε λείψει αυτό όλο τα 2 χρόνια αυτά. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι... Υπάρχει όμως από το κοινό η ίδια ένταση με πριν? Καλά, ή είναι full, παραπάνω? Σε υπερβολικό. Ναι, πιο full. Πολύ από εμάς. Φαντάσου, όταν ήταν να κάνω καινούργια κυκλοφορία, λέγαμε με την ομάδα μου τι να βγάλουμε. Ομόφωνα είπαμε χορευτικό. Mm-hmm. Γιατί όλοι θέλουν να χορέψουν, παιδιά. Αλήθεια. Όλοι θέλουν να βγουν έξω. Το βλέπουμε και από μπαρ μικρά και από μαγαζιά μεγάλα. Αλήθεια είναι αυτό, έτσι, οπότε επιλέγουμε να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και να ξεχαστούμε από όλη αυτή την κατάσταση που συνέβη. Και συνεχίζει έτσι και συμβαίνει. Εννοείται, αλλά νομίζω ότι πια είμαστε στη φάση που... Το αφήνουμε πίσω πλέον. Μακάρι. Πραγματικά να μην εμφανιστεί κάτι άλλο. Δεν ξέρεις ποτέ. Τα έχουμε ζήσει και όλα. Κάτι εξωγήινοι μας μένουν τώρα. Κάτι μετεωρίτες, κομήτες και τέτοια. Είμαστε αυτή η γενιά. Δηλαδή τα έχουμε περάσει όλα. Επειδή είμαστε κοντά ηλικιακά, φαντάζομαι. Όλα. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι άλλο. Τι να περιμένουμε? Να περιμένουμε κάτι από τη Σαντορίνη? Δεν ξέρω. Πραγματικά, μα δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε ζήσει. Νομίζω θα ξυπνήσει και αυτό που δεν έχει κοιμηθεί και ποτέ θα ξυπνήσει. Ναι, περνάμε δύσκολο γενικότερα. Δηλαδή, είμαστε βιοπαλαιστές. Πρέπει να έχουμε, να μας δώσουν, πώς το λένε, παράσημο. Η γενιά του 90 και πάνω. Πρέπει να είναι... Εκεί είσαι και εσύ. Εκεί. Και εγώ, εκεί, στα ίδια είμαστε. Είμαστε αγαπημένοι. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Παιδιά, όντως, αυτό το έλεγα τις προάλλες. Ότι μας λέγανε οι δικοί μας, εμείς που ζήσαμε παππούδες, κατοχή, πόλεμο κλπ. Ας βάλουμε ένα τικ δίπλα. Προσφύγιο, ας βάλουμε ένα τικ δίπλα. Πανδημίες δεν είχαν ζήσει. Όχι, βάλαμε και σε αυτό ένα τικ. Κρίσεις έχουμε βάλει και σε αυτό ένα τικ. Γενικότερα το πάμε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Όλα σούπερ όμως. Όλα όμως. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Τουλάχιστον είναι όλα σούπερ. Νέο σίγγλ. Νέο σίγγλ και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το πράγμα, για την κυκλοφορία. Διότι... Με δυνατή συνεργασία, έτσι. Με το Φίβο. Ναι. Με το Φίβο είναι το δεύτερο μας τραγούδι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλο αυτό. Και έρχεται κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ξέρεις, δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Άμα θέλεις να καθιερωθείς στο χώρο της μουσικής, πρέπει να δημιουργείς το ρεπερτόριό σου. Μαρία, πόσα χρόνια ασχολείσαι εσύ? Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, διότι είμαι από την Κρήτη και πήγα στο μουσικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο. Οπότε η μουσική μου διαδρομή ξεκινάει από πάρα πολύ μικρή. Mm. Με μουσικές σπουδές αρχικά. Και μετέπειτα στο τραγούδι, αλλά σε άλλο κλάδο. Δηλαδή ήμουν στην πιο έντεχνη σκηνή. Αλήθεια. Σε μπουάτ. Ξεκίνησα να τραγουδάω σε μπουάτ στην Κρήτη. Πώς είναι αυτό που κάνει τώρα? Καμία σχέση. Ναι, καμία σχέση, αλήθεια είναι. Και σιγά σιγά πήρα έτσι το βάπτισμα της ελαφρολαϊκής τραγουδίστριας, όταν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου, γιατί έχω τελειώσει αρχιτεκτονική, αποφάσισα, ναι. Άλλο πολύ και αυτό. Okay. Ναι. Μπορώ να σας φτιάξω ό,τι θέλετε εδώ πέρα, άμα θέλετε. Μια ώρα κίνηση. Και το έκανα τόσο, το έβαλα τόσο πολύ. Μπορώ να σας κάνω ιδέες, μπορώ να σας κάνω κατόψεις, 3D. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Το έχεις εξασκήσει καθόλου? Ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Σ' αρέσει δηλαδή και αυτό? Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι και ένα κομμάτι τέχνης και αυτό, έτσι. Μ' αρέσει. Είναι δημιουργικό. Αυτό. Δηλαδή, στον COVID έκανα αρκετά πράγματα. Έλα. Ναι, έκανα αρκετά πράγματα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο και δεν μπορούσα να κάθομαι και έπρεπε κάπου να βγει αυτή η ενέργεια που έχω. Δεν είμαι μαθημένη στο να κάθομαι στο σπίτι μου και να περιμένω πότε θα γίνει. Ναι. Είμαι μαθημένη να δουλεύω και μου αρέσει πολύ και το κατασκευαστικό κομμάτι. Mm-hmm.
Οπότε τα κάνουμε όλα και συμφέρουν. Έτσι, παιδί μου. Μα δεν μπορείς σε αυτή τη δουλειά, πραγματικά δεν μπορείς να είσαι μόνο αυτό. Πρέπει να κάνεις και άλλα 500 πράγματα. Κοίταξε, θα σου πω. Σίγουρα είναι προτεραιότητα για μένα η μουσική και το τραγούδι από τη στιγμή που βλέπω ότι υπάρχει μία διαδρομή. Υπάρχουν οι ενδείξεις. Όσο υπάρχει αυτό, είναι μονόδρομος για μένα η μουσική. Από εκεί και έπειτα, θέλω να βγάζω και άλλα κομμάτια του εαυτού μου σε άλλους τομείς. Γιατί αν ασχολούμαι μόνο με αυτό το πρωί μέχρι το βράδυ, θα τρελαθώ. Έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Οπότε, ίσως αποσυμφορίζω έτσι τις σκέψεις μου για να σκεφτώ πιο σωστά το τι θα κάνω στα βήματά μου. Αυτό. Ωραίο, αυτό μου συμβαίνει. Πολύ ωραίο. Πάρα εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στα μουσικά παιδικά χρόνια εκεί. Ναι. Ήταν με κάποιο όργανο. Δηλαδή, ναι, σίγουρα. Πιάνο, κρουστά. Ευρωπαϊκή μουσική, βυζαντινή μουσική, αρμονία, ντικτέ, σολφέζ, όλα αυτά. Συνθέτη κιόλα. Όχι. Όχι, όχι. Δεν γράφει. Αν είμαι πάρα πολύ. Αν είμαι συναισθηματικά ευάλωτη, τότε μου βγαίνουν κάποια πράγματα. Okay. Δηλαδή, στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τη μουσική, έχω γράψει 5 τραγούδια. Και τα έχεις και κάθονται. Κάθονται και τα βλέπω και λέω, κοίτα τι ωραία που περνούσα τότε. Αλλά πρέπει να είμαι πολύ βαριά συναισθηματικά. Δηλαδή, πολύ χάλια κοινό. Πρέπει να είμαι στα πατώματα ναι. για να γράψω, να μου βγει. Και μπορεί να ξυπνήσω και το πρωί. Δηλαδή, να κοιμάμαι και να ξυπνήσω 5 η ώρα, 3 και να γράφω. Okay. Επειδή δεν είμαι καλά συναισθηματικά. Στη χαρά μου δεν μου συμβαίνει αυτό. Είναι ότι μέσα από το μεγάλο πόνο βγαίνουν και τα πιο ωραία κομμάτια άλλωστε. Ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά ναι, εντάξει. Υπάρχει περίπτωση σκέφτεσαι ποτέ μήπως παιδί μου τα κυκλοφορήσεις και αυτά κάποια στιγμή. Αν και εφόσον είμαι στη φάση που πρέπει να γίνει αυτό, βεβαίως. Δηλαδή, αν έχω τους κατάλληλους συνεργάτες ναι, κατάλαβα, που μπορούμε να το παντρέψουμε με μια μουσική, βεβαίως να το συζητήσουμε, γιατί είναι κομμάτι του εαυτού μου. Έτσι, οπότε οτιδήποτε βγαίνει από εμάς. Συνήθως υπάρχουν πολλοί που λένε, παιδί μου, που έχουν γράψει μερικά κομμάτια, ότι επειδή είναι κομμάτι του εαυτού μου, αισθάνομαι ότι μπορώ να εκτεθώ ακόμα περισσότερο. Όχι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και μου αρέσει να εκτίθεμαι και να εκτίθεμαι, καταλαβαίνεις, επαγγελματικά και τραγουδιστικά και συναισθηματικά στο κοινό. Διότι αυτό που κάνουμε είναι συναίσθημα. Είναι αγάπη. Ξεκάθαρα. Είναι πάθος. Είναι ένταση. Βεβαίως και να το βγάλω. Ωραία. Με συγχωρείτε. Καλά, δεν πειράζει. Με συγχωρείτε. Εδώ με έχει πάρει η μαμά μου. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Μην αγχώνεσαι. Να φύγουμε σε ένα break. Να το σηκώσουμε κιόλας το τηλέφωνο. Πάμε. Εννοείται. Εννοείται. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Πριν συνεχίσουμε, Ελένη, πριν να σε διακόψω, γιατί φυσικά έχουμε αυτό. Θα σε διακόψω. Γιατί έχουμε το Project Future, παιδιά, φυσικά, της Τράπεζας Πειραιώς. Και τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε όμως. Το 75% των αποφύτων του Project Future της Τράπεζας Πειραιώς έχει ήδη βρει τη δική του θέση εργασίας, στην αγορά εργασίας, συγγνώμη. Ανοίξτε νέους δρόμους, φυσικά, γιατί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον 8ο κύκλο και να αποκτήσετε δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να βρείτε μία θέση στην αγορά εργασίας. Μπείτε τώρα, projectfuture.gr. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μιλούσαμε, ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία κουβέντα εδώ με τη Μαρία. Λέγαμε και τις εμφανίσεις, μιλήσαμε και για το μουσικό το παρελθόν. Πώς ξεκίνησαν όλα, πότε ήρθες από την Κρήτη? Ήρθα εδώ. Μεγάλωσες εκεί, έτσι. Είναι μουσικό σχολείο, μου πει εκεί, όλα εκεί. Από πού, εκεί, Ηράκλειο. Ηράκλειο. Ήρθα εδώ το 2015 και ήρθα για σπουδές, για μεταπτυχιακό. Okay. Και κάπως έτσι πάλι ξεκίνησε ο μουσικός δρόμος. Το 2015 δεν ήταν εκεί η εμφάνιση στο The Voice, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τότε ήμουν στην Κύπρο. Έκανα μία. Με το που πήρα το πτυχίο μου, έφυγα και πήγα στην Κύπρο. Έκατσα 3 χρόνια εκεί πέρα και μετά ήρθα εδώ. Γιατί ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό. Όμως ξεκίνησε πάλι ο δρόμος μου και ξεκίνησα στο Ποσειδόνιο τότε. Ήμουνα με τον Γιάννη Πλούταρχο και την Μπεγκιζίνα. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία που είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Στήμαστε. Πολύ ωραίο μαγαζί, πολύ ωραίοι συνεργάτες. Ξεκίνησες με όντως δηλαδή. Ναι. Και μάλιστα και για τον Γιάννη Πλούταρχο και για την Μπεγκιζίνα υπάρχει πάρα πολύ έντονο. Τη βοηθάνε και πολύ τα. Πολύ. Τα και ο κύριος Κοντόπουλος, ο κύριος Βασίλης που είναι στο του μαγαζιού. Που έχει το μαγαζί, ναι. Πραγματικά ήταν ευλογία για μένα αυτό το ξεκίνημα. Και μετά το 2015 ήταν αυτό. Αυτό ήταν νομίζω τέλη 2015.
ή τέλη 16. Έχω την αίσθηση ότι ήταν τέλη 15. Μετά συνέχισε σε μαγαζιά. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά σε τέτοιου τύπου μαγαζιά. Στην Αθήνα. Α, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Okay. Γιατί σε μεγάλο κέντρο τραγουδούσα και στην Κρήτη και στην Κύπρο. Okay. Στις Νότες, άμα γνωρίζετε. Μεγάλη αγάπη. Τώρα είναι και η Δέσποινα Πανδύ εκεί με πέρα. Με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Στον κύριο Άνδρο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, αν μας βλέπει. Αυτό. Και ήταν η πρώτη μου δουλειά στην Αθήνα. Σε αθηναϊκή πίστα ουσιαστικά. Το έχεις πάει αργά και σταθερά και έχεις χτίσει σχέσεις. Ναι. Δηλαδή ναι. Από την Κρήτη από που και είσαι, μετά πήγες στην Κύπρο που εκεί και εκεί, αν ξέρει ο κόσμος διασκεδάζει στην Κύπρο, αν ξέρει κάπου μάλλον ο κόσμος διασκεδάζει, είναι σίγουρα στην Κύπρο. Είπες κάτι τώρα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αλήθεια. Μικρά βήματα και σταθερά. Ακριβώς. Που χτίζεις σχέσεις. Καμιά φορά. Σκέφτομαι και λέω τι θα γινότανε αν ερχόμουν πιο γρήγορα στην Αθήνα ή μικρότερη ή αν μου συνέβαινε όλο αυτό που μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή που γνωριζόμαστε, που παρουσιάζω τη δουλειά μου, μικρότερη. Κάποιοι λένε ότι ίσως έπρεπε να γίνει τότε. Νωρίτερα. Εγώ λέω όχι. Έπρεπε να γίνει τώρα, γιατί τώρα είμαι αυτή που είμαι, με τις εμπειρίες που έχω, με το κοινό που έχω αυτά τα χρόνια. Ναι, με γιατί τους... το έχεις χτίσει. Ακριβώς. Με την επικοινωνία και τους ανθρώπους και τους πελάτες και όλο αυτό τέλος πάντων. Παιδιά, το κοινό δεν το χτίζεις τώρα, γιατί αυτό πιστεύουν πολλοί και είναι λάθος. Το κοινό δεν το χτίζεις αν πας και εμφανιστείς, ας πούμε, κάνεις πολύ εμφάνιση, το Ποσειδόνιο, λέγω για παράδειγμα. Ακριβώς. Θέλει πολλή δουλειά για να χτίσεις ένα κόσμο και ένα κοινό και αυτό το κάνεις μόνο, τουλάχιστον σε αυτή τη δουλειά, μέσα από τα live. Ακριβώς. Αυτός είναι ο τρόπος που θα έρθει και θα σε ξαναδεί και θα σε ξαναδεί και θα σε ξαναδεί. Τώρα το να πας, ας πούμε, στο Voice για παράδειγμα, μετά εκείνη για να παρουσιάσει τη δουλειά σου πίσω, νομίζω, στον χώρο. Όχι τόσο στον κόσμο. Ναι, εννοείται και για να δεις λίγο, να βρεις την δισκογραφική σου έτσι, ταυτότητα. Αυτό ήταν. Μέχρι το 15 φαντάσου ότι δεν είχα σκεφτεί καν ότι πρέπει να βγάλω δικό μου τραγούδι. Ναι. Από εκεί ξεκινούσε όλο. Από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι μου, το πιο έτσι, δισκογραφικό και η αναζήτηση, ίσως. Πάντως, σίγουρα θέλει μια πορεία και θέλει μια συνέπεια όλο αυτό για να καταφέρεις το στόχο σου. Καλό είναι και το μπαμ. Δεν λέμε όχι στο μπαμ. Στο μπαμ βλέπουμε. Αλλά μετά η διαχείριση είναι κάπως. Είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο το μπαμ. Δηλαδή το κάνεις και μετά αυτό σου λέει ότι πρέπει να το συντηρήσω τώρα. Πώς το συντηρώ. Είναι ιδιαίτερη ρεσί. Ναι. Δηλαδή αυτό. Οπότε όλα καλά. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο στη ζωή. Αλήθεια. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένη για την πορεία μου. Λοιπόν, πες, τι θες. Έχεις πολύ δυνατές συνεργασίες στο βιογραφικό σου. Έχεις κάποια που να ξεχωρίζεις, έτσι, κάτι που να θυμάσαι και να... Εντάξει, με όλους τους καλλιτέχνες, okay, και θέλω και να συνεργαστώ και με άλλους τόσους, γιατί δεν έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς, σοβαρά ονόματα, δυνατά, αλλά δεν έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Μπορώ να ξεχωρίσω την πρώτη μου συνεργασία που σας είπα, που ήταν κάτι... ιδιαίτερο για μένα. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου. Mm-hmm. Οπότε αυτό έχω, έτσι. Και τότε το 15 ήταν γενικότερα μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου και στα πολλά πάντα. Πράγματα. Mm-hmm. Ναι, μου συνέβησαν αρκετά προς το καλό. Δηλαδή ένα ξεκίνημα, mm-hmm. ένα καινούριο ξεκίνημα. Οπότε αυτό κρατάω. Και μελλοντική συνεργασία. Θα ήθελα να συνεργαστώ με πολλά ονόματα. Ένα δεν θα μας πει. Έχω πάρα πολλά, δηλαδή τώρα σκέφτομαι αμέσως 5. Ναι. Ναι. Να σου πω Οικονομόπουλο, να σου πω Βέρτη, να σου πω Θεοδωρίδου, Μαζονάκη. Τι να σου πω. Τα είπες όλα, εντάξει. Είναι πολλά. Όντως. Δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία αυτή και να πεις, να διαχωρίσεις κάτι, νομίζω. Και με τον, φυσικά και με τον Αντώνη Ρέμ που ήμασταν έτσι το καλοκαίρι, βρεθήκαμε να ξαναείμαστε σε μαγαζί κτλ. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που θέλει ένα καινούριο πρόσωπο. Καταλαβαίνεις, εννοείται, ένα καινούριο πρόσωπο στη δισκογραφία να αποκομίσει κάτι και να συνεργαστεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και φυσικά το Unplugged. Ναι, εδώ ροχαλίζει το παιδί. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Θα το ξυπνήσουμε. Θα πάρετε πάνω του σε λίγο. Γεια σας, κύριε Κούπερ. Ναι. Τίποτα. Βλέπει και όνειρο. Ναι, είναι η ώρα τέτοια τώρα, κατάλαβες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι είναι αυτό που έρχεται μετά. Δηλαδή τώρα, ναι, έχουμε το νέο τραγούδι, νέο single.
είσαι από τους ανθρώπους που λες, ωραία, τι θα έρθει μετά, το βγάλαμε αυτό, πάμε τώρα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σου δημιουργείται σιγά σιγά. Όταν πας σε ένα βήμα, θέλεις να φτάσεις στο στόχο σου. Μετά λοιπόν, θέλεις και σκέφτεσαι τι θα κάνεις παραπάνω από αυτό. Οπότε είμαι σε αυτή τη φάση εγώ, της ανησυχίας πλέον. Πάμε, τα βόλια μου. Εσύ είσαι στην ανησυχία. Άλλοι εδώ πέρα είσαι στην ησυχία. Τίποτα. Ο τύπος εδώ είναι στην Πάτμο. Έχει αράξει σε μια παραλία. Και κοιμάται. Ωραία. Βλέπω και ανησυχώ για τα επόμενα μου βήματα. Δηλαδή, το επόμενο μου τραγούδι. Πώς θα γίνει αυτό, αν θα αρέσει τον κόσμο, την καινούργια μου συνεργασία και σε μαγαζί. Γιατί ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις. Τώρα ολοκληρώστε με τον Νίνο. Με τον Νίνο, βέβαια, τις προβλεπόμενες εμφανίσεις. Και τώρα πάμε για τη νέα συνεργασία. Έχουμε τη χαρά να έρχεται ο Σταν στην παρέα μας. Στο Τόκιο, βέβαια. Τι ωραία! Ναι, ναι. Μπράβο. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Εννοείται. Να τραγουδήσουμε και παρέα. Εννοείται. Φυσικά θα έρθουμε. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Ξέρετε, πότε θα ανοίξετε, έχεις εικόνα? Νομίζω 8 του Μάρτη. 8 του Μάρτη. Απρίλη. Του Απρίλη. Ωραία. 8 του Απρίλη. Ναι. 8 του Απρίλη. Τέλεια. Οπότε, πάμε να φύγουμε σε ένα break εμείς και να επιστρέψουμε. Πάμε να φύγουμε σε ένα break, γιατί έρχεται και το αγαπημένο μας κομμάτι. Ωραία. Έρχεται το unplugged κομμάτι της υπόθεσης. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Όπως βλέπετε έχει μεγαλώσει η παρέα. Νίκο, καλώς ήρθες. Όλα σούπερ. Απολαύσαμε και το βίντεο κλιπ. Ακριβώς, με σκηνοθεσία στον Άλεξ Κωνσταντινίδη, από τον Άλεξ. Να τους λέμε όλους τους συνεργάτες, αλλά είναι και όλοι οι συνεργάτες εδώ. Όχι όλοι, τέλος πάντων, είναι ο μαέστρος. Είναι εδώ ο μαέστρος μου, ο Μανώλης ο Πλατάκης, μεγάλη μου χαρά και τιμή. Head. Επίσης head. Αλλάξατε προγράμματα, φτιάξατε τώρα για το καινούργιο, για τις 8 του Απριλίου. Βεβαίως. Ξεκινάτε, βέβαια, στο Τόκιο. Δουλεύουμε πυρετοδός. Είναι όλα έτοιμα? Είναι σχεδόν έτοιμα, τώρα κάνουμε τις πρόβες μας. Okay. Και για τα ντουέτα μας που θα έχουμε και με το Σταν και όλο το. Αχ, τι ωραία. Παιδιά, αυτό το, ναι, τις πρόβες, το κομμάτι είναι το πιο ωραίο. Είναι πολύ δημιουργικό κομμάτι. Είμαι. Και είναι η ζωή μας όλη. Κανονικά. Mm. Κυριολεκτικά είναι η ζωή μας, ναι, όλη. Μπορεί να περάσουμε και μια ολόκληρη μέρα στο μαγαζί. Ακριβώς. Και να μην έχουμε κάνει πρόβα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι είμαστε εκεί. Αυτό. Υπάρχει ένα bonding, ρε παιδί μου. Γίνεται τέλος πάντων και χημεία. Anyway, θα τα πούμε και στο τέλος για το πότε ξεκινάτε κλπ. Αλλά εγώ νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να απολαύσουμε. Και η ώρα να τραγουδήσουμε, μαέστρο μου. Πάμε. Έλα να γίνουμε ένα, φωτιά στα φρένα. Μην το κάνεις θέμα που στο ζητάω, γιατί χωρίς εσένα ζωή σαν ψέμα. Δεν θέλω άλλο, με μέτρο να σ' αγαπάω. Έλα να γίνουμε ένα, μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε, να με παίρνεις αγκαλιά, λες και αγαπιόμαστε. Μη χανόμαστε, να βρισκόμαστε, να τα λέμε φιλικά, πως σε θέλω τραγικά. Πια κι εγώ με μη ρωτάς τους άλλους τι Θεό πιστεύω, πόσο σε λατρεύω, πόσο σ' αγαπώ. Μη ρωτάς τους άλλους τι καπνό φουμάρω, πόσο σε γουστάρω, θα σου πω εγώ. Κόβω και τις φλέβες μου για σένα, κάνω πράγματα τρελά. Θέλω το κορμί σου απελπισμένα, είσαι μέσα μου φωτιά. Κόβω και τις φλέβες μου για σένα, κάνω πράγματα τρελά.
Θέλω το κορμί σου απελπισμένα. Είσαι μέσα μου φωτιά. Είσαι η αγάπη της ζωής μου, μάτια μου. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω, μάτια μου. Είσαι η αγάπη της ζωής μου, μάτια μου. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω, μάτια μου. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Για πάμε τώρα. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο ερωτάς μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Πες το ξανά, πες το μου ακόμα μια φορά. Πες το ξανά, μη σταματάς, πόσο πολύ με αγαπάς. Πες το ξανά, πιο δυνατά, πες το μου ακόμα μια φορά. Πες το ξανά, μη σταματάς, πόσο πολύ με αγαπάς. Όσες φορές κι αν μου το λες, εμένα δε μου φτάνει. Απόψε ξύπνα με και πάλι, αφού το θες. Αγκάλιασέ με και γλυκά, σταυτή ψιθύρισέ το. Πεθαίνω να σ' ακούω να μου το λες. Πες το ξανά πιο δυνατά, πες το μ' ακόμα μια φορά. Πες το ξανά μη σταματάς, πόσο πολύ με αγαπάς. Ερωτευμένακι, σαν πιο καραβάκι, μέσα στις καρδιάς μου την κακοκαιριά. Ερωτευμένακι, κοίτα με λιγάκι, γιατί θα πεθάνω και θα φταίς μετά. Πάμε τα δικά μας. Κοίτα να δεις που μπορεί και να έχω ερωτευτεί. Ποιος να μου το λέει αυτό, πνεύμα ανυπότακτο εγώ. Δεν έχω υπάρξει ουραγός και κτήμα εγώ κανένος. Μα τώρα με ένα φίλι σου δίνω ίδωρ και γη. Κοίτα να δεις που μπορεί μέχρι κι αυτό να συμβεί. Πώς θα πάω, όλα σούπερ πετάω. Που είμαι ελεύθερη και ωραία ξανά. Δεν μου λείπεις καθόλου κι είμαι όλος διόλου. Ευτυχισμένη και περνάω καλά, ναι. Άιντε, 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 άιντε κλείσε τώρα. Μη μου τρως την ώρα κι έχω δουλειά. Άιντε, 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 σε έχω ξεπεράσει. Κι είμαι σ' άλλη φάση κανονικά. Άιντε, 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 άιντε κλείσε τώρα. Μη μου τρως την ώρα κι έχω δουλειά. Άιντε, 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 σε έχω ξεπεράσει. Κι είμαι σ' άλλη φάση κανονικά. Κανονικά.
Κανονικά. Μπράβο. Παιδιά, υπέροχο. Υπέροχο. Ήταν μια μικρούλιτσα, τίποτα. Ένα εικοστό από αυτό που φαντάζομαι θα δείτε στο Τόκιο. Στο Τόκιο, θα γίνει χαμός στο Τόκιο. Περιμένουμε πώς και πώς να ξαναξεκινήσουμε πάλι τις εμφανίσεις μας τώρα με το Stan. 8 Απριλίου. 8 του Απρίλη ξεκινάμε. Παρασκευή και Σάββατο. Ναι, πρόβες φουλ. Ένας χαμός, ανυπομονώ. Ανυπομονώ να τραγουδήσω ξανά. Εμείς ανυπομονούμε να έρθουμε βασικά. Ανυπομονώ να ξαναπάω στο ίδιο μαγαζί φέτος. Δεν έχω πάει στο ίδιο θα ξαναπάω φέτος. Λοιπόν. Βεβαίως και θα έρθεις. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν ιερά οδό. Ακριβώς. Tokyo Theater. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Αλήθεια, και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για τη συζήτηση την όμορφη. Είσαστε υπέροχη παρέα και πολύ mad. Είμαστε πολύ, είμαστε θεότρελοι, όπως καταλαβαίνετε. Πολύ. Αυτά από εμάς, ναι. Εσείς απολαμβάνετε την Μαρία στο Tokyo Theater από τις 8 του μηνός και μετά 8 το Απρίλιο και μετά μαζί με το Stan. Μπαίνετε και μέσα στα social και όλα αυτά και ό,τι βλέπετε τα απαραίτητα μπαίνετε και τα βλέπετε εκεί. Εμείς σας στέλνουμε τεράστιο φιλί και να και εδώ θα τα πούμε ξανά αύριο. Εννοείται. Στο Talk to Mad. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.